Διαφορετικό. Γιατί να υπάρξει, έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αυτό είτε γίνεται, δεν γίνει συνάντηση. Πάμε ξανά για άλλη μια φορά. Ναι. Όχι, πάμε προς τη σωτηρία για άλλη μια φορά. Με συγχωρείτε δηλαδή για Άρετε το. Εσείς να μας για την τώρα. Ηρωνία. Με συγχωρείτε για την έτσι μικρή ηρωνία, αλλά φοβάμαι ότι είναι τόσο εγκλωβισμένη η κυβέρνηση στη στρατηγική των μνημονίων, στη συντροϊκανή στρατηγική, που δεν υπάρχει κανένα θέμα συνένεσης επί της πολιτικής. Υπάρχει τρόπος όμως να δείξουμε αμφότεροι ότι μπορούμε να εγγυηθούμε την ομαλή πορεία των εξελίξεων. Επιτρέψτε μου το εξής σχόλιο. Παρακαλώ. Η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, αναπτυξιακό πλάνο και βιώσιμο χρέος. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα από τα τρία. Και θα κάνετε εκλογές μετά μέχρι να πάρετε αυτοδυναμία. Εμείς θα είμαστε αυτοδύναμοι. Αν δεν είστε. Υπάρχει και αυτό στη ζωή. Αν δεν είμαστε, θα πάμε στη Βουλή και στη βάση του προγράμματός μας θα διεκδικήσουμε την πλειοψηφία. Ελπίζουμε και φανταζόμαστε ότι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν θα οδηγήσουν τη χώρα. Για τη σταθερότητα και τη διαπραγμάτευση, και επειδή είπατε ότι η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη. Εσείς λοιπόν έχετε αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Είναι 10, 20, 30, 40, 50 σελίδες. Δίπλα σας το έχετε. Το πάτε λοιπόν στην Ευρώπη, γιατί εκεί πρέπει να το πάτε. Το αφήνετε, λέτε αυτό είναι και σας λένε τίποτα, συνεχίζουμε όπως είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και είναι σαφές ότι θα μας απασχολήσει και στην πορεία προς την κάλπη. Τι θα κάνετε αν σας πούνε όχι? Προφανώς. Έτσι. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης απαντάει με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ξεχωρίζει πεντακάθαρα αυτά που θα γίνουν εκτός διαπραγμάτευσης και κανείς δεν δικαιούται να μας πει μη τα κάνετε διότι γίνονται σε περιβάλλον δημοσιονομικής ισορροπίας και αυτά που θα διεκδικήσουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτά που θα κάνουμε εκτός διαπραγμάτευσης αφορούν τα μέτρα μας για την ανθρωπιστική κρίση και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, καμία δικαιολογία. Και εντός καμία... διαπραγμάτευσης. Εντός διαπραγμάτευσης υπάρχει μια προοπτική διαγραφής μεγάλου μέρους του χρέους, μια ευρωπαϊκή λύση η οποία να έχει και ρήτρα προοπτική ανάπτυξης. Προοπτική διαγραφής μεγάλου μέρους του χρέους. Ναι, βεβαίως. Πότε προκύπτει. Αυτό που τι εννοείται. Μα, αυτή θα είναι η ελληνική θέση. Αυτή θα είναι η ελληνική θέση. Εντάξει. Γνωρίζετε από τώρα ότι δεν θα γίνει μία και όξο. Ναι. Δεν θα γίνει μία και μέχρι όξο. Να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Πες το τώρα. Μέχρι να γίνει. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Μέχρι να ξεκινήσει. Χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Δεν θα βγει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πει γεια σας, ελάτε να διαπραγματευτούμε. Αύριο το πρωί. Ναι. Αύριο το πρωί. Περίπου έτσι θα γίνει, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνει, εσείς εφαρμόζετε μνημονιακούς νόμους? Ξεκινάμε το ξύλωμα των μνημονιακών νόμων και του μνημονιακού καθεστώτος. Και έχουμε περιγράψει. Μονοκοντιλιά ή ένα-ένα. Οι μονοκοντιλιές δεν είναι πάρα πολύ εύκολες, ξέρετε. Όταν είναι 500 εφαρμοστικοί νόμοι, μιλάμε για ένα καθεστώς. Ναι, θυμόμαστε όμως με ένα νόμο, ένα πεπλό, ένα πεπλό. Μα δεν αρκεί αυτό, αυτό λέμε. Δηλαδή το να καταργήσεις τον νόμο του μνημονίου μόνο του δεν αρκεί. Αλλά έτσι κι τελειώνει το μνημόνιο, υπάρχουν, κύριε. Δεν τελειώνει κανένα μνημόνιο, κύριε Κούτρα. Αυτό είναι αστείο τώρα να το συζητάμε. Δηλαδή, σας παρακαλώ. Αν υπάρξει συμφωνία με τον κυβέρνηση, θα έχουμε νέο μνημόνιο. Επιτρέψτε μου. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στο μνημονιακό καθεστώς. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει μια διπλή κυβίστηση. Από το ναι στη Δανειακή Σύμβαση, όχι στο μνημόνιο, έχει πάει στο όχι στη Δανειακή Σύμβαση, ζήτω το μνημόνιο. Αυτό είναι αποκαλυπτικό και για τον ελληνικό λαό, διότι είδαμε. Και συμπεραίνουμε άνατα ότι το χρέος τελικά δεν ήταν το θέμα μας. Ήταν απλά ο μοχλός πίεσης για να περάσουν αυτά που οι δανειστές λένε προαπαιτούμενα, η κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις και εμείς μνημονιακά μέτρα. Μάλιστα. Πολύ, να σου πω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, γιατί το είχαμε πριν σαν θέμα. Ναι. Συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη Βουλή σας έχει προβληματίσει? Τι εννοείται? Χθες πήγε ο κύριος Υψηλάτης με υψηλή πίεση, εντάξει, τσακωμή συνέχεια κτλ. Θα το σχολιάσετε καθόλου? Η ζωή έχει τον τρόπο το δυναμικό να προωθεί και να θέτει τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο σας προβληματίζουν? Σαφώς και μας προβληματίζουν. Νομίζουμε ότι η πολιτεία θα έπρεπε και μπορεί να είναι πιο τολμηρή. Πιο τολμηρή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.